Δεξιά, Γιώργος. Μισό λεπτό. Έχουμε την τιμή αυτή τη στιγμή να μιλάμε με τον Δερέ και τον Δημήτρη, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, ο οποίος έχει την πρότασή του για τον αυριανό αγώνα. Παρακαλώ. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να επηρεάσω τον προπονητή. Χωρίς να επηρεάσω τον προπονητή. Προπονητής ομάδας σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λάκης, ο Καραγιαννίδης, απόντος του Μινάτου Μπουνάτσα. Αλλά ο Δημήτρης έχει να πει τη δική του πρόταση και επειδή είμαστε δημοκρατική ομάδα, να τον ακούσουμε. Πρόταση. Προτείνω στο κέντρο της άμυνας να παίξει ο Δημήτρης με το Ζαφίρι και μπροστά τους να παίξει το πουλ, να παρκάρουμε το πουλμαν της ομάδος για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Να κάνουμε επίσης, όποιος περνάει να αφήνει τα λιράκια στον Δημήτρη τον Κουρατίδη. Τα λιράκια, γιατί έτσι, ήταν μια σχέση της ομάδος. Έτσι. Και επειδή θα είναι πολλές επελάσεις, θα οικονομήσουμε. Νομίζω ότι είναι το κλειδί του αυριανού αγώνα αυτό. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στον προπονητή να το σκεφτεί. Συμφωνείτε. Συμφωνώ πολύ. Ναι. Το πούλμαν θα είναι ανάμεσα μεγάλη περιοχή και κέντρο. Ναι, συμφωνώ πολύ. Έχει και το πούλμαν είναι και αργό και γρηγορό. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Τραβηγμένο χειρόφρονο και θα είμαστε όλοι. Δεν έχει κουνιάδε καθόλου. Πώς το πηγαίνουμε. Όπου πάει μπάλα. Δεν ξέρει τι οδηγό. Και από ό,τι φάνηκε από τις στροφές που ανεβήκαμε στο πάνω στο τέτοιο ξενοδοχείο, φαίνεται πολύ καλό μανούβρε. Οπότε θα έχουμε ευελιξία και στην απόδοση. Δεν είναι παλό με τα τσικό, είμαστε αύριο. Δεν είναι η βασική ομάδα, τα τσικό παίζει αύριο. Οπότε λέω να. Ξεκίνησαν από τώρα οι δικαιολογίε. Το χορτάρι ήταν κουρεμένο καλά. Το χορτάρι θα το βοσκήσουμε αύριο. Κάνε πρόβλημα στο χορτάρι. Άλλο. Είχαμε απουσίες. Άλλο. Δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο παίζουμε ακόμα. Επίσης, ό,τι βλέπετε, τρώμε, πίνουμε. Απλά πρέπει ο πρόεδρος. Δείξε την προετοιμασία των παιχτών λίγο, σε παρακαλώ. Είναι το βραδινό μενού, το υγιεινό. Πες για να πέσουμε αύριο. Αυτά προς το παρόν. Απλά πρέπει να μην είναι κατηφόρα για το γήπεδο. Πρέπει να διαλέξουμε να είμαστε στην κατηφόρα εμείς. Πάντως παίξτε το over.